Εγώ θα ρωτήσω όμως τους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑΗ, τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Σκεπασιανό, εάν εκείνοι έχουν περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας κύριε Δουλγεράκη και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Προφανώς ο κύριος Κρέκας δεν αναφέρει πουθενά για ιδιωτικοποίηση, γιατί μια τέτοια ιδιωτικοποίηση κοινωνικού αγαθού δεν μπορεί να τη δηλώσει ευθέως, ούτε στο πλαίσιο του συντάγματος, ούτε στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης. Μπορείς όμως να μειώσεις την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δομών που ελέγχουν το νερό και να προχωρήσεις στην ιδιωτικοποίηση όπως έγινε το 2011 και με τη ΡΑΕ και με τη ΡΑΣ. Μάλιστα. Με κόλπο ουσιαστικά πολιτικό πάει, θέλετε να πείτε στην ιδιωτικοποίηση και εσείς δεν πιστεύετε αυτό το μήνυμά μας περνάτε? Αυτό. Ότι αυτό δεν θα γίνει, απλά να ζητούν τον τρόπο που θα το περάσουν. Ακριβώς αυτό το πράγμα αναζητούν. Γιατί μια ρυθμιστική αρχή έχει συνήθως ως αντικείμενο να εποπτεύει και να ρυθμίζει μια ελεύθερη αγορά που λειτουργεί υπό συνθήκες ανταγωνισμού, προστατεύοντας έτσι, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο, τους καταναλωτές από τους υπερβολικές χρεώσεις. Στην περίπτωση όμως των υδάτων και ειδικά του πόσιμου νερού, έχουμε ένα φυσικό πόρο που αποτελεί θεμελιώδη δικαίωμα από την πηγή μέχρι τη βρύση για τον πολίτη και πρέπει να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία. Προκύπτει λοιπόν ένα ερώτημα που, το οποίο φαίνεται να απασχολεί όλους μας και όλους τους φορείς που έχουν αντιδράσει, όπως η ΚΕΔΕ, όπως η ΠΟΕΔΕΙΑ, όπως η ΕΔΕΙΑ, στους φορείς που προσφέρουν μέχρι στιγμής υπηρεσίες ύδατος αναφορικά. Πώς η νέα ρυθμιστική αρχή? Όλοι μας έχουμε θορυβηθεί. Όλοι μας δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και αύριο το πρωί η ιδιωτικοποίηση του νερού, δηλαδή δεν θα μείνει τίποτα. Δεν θα μείνει. Κοιτάξτε, πώς μια ανεξάρτητη αρχή και βλέποντας εγώ στην επιτροπή που μίλησε ο πρόεδρος της ΡΑΕ και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, που είπαν ότι είμαστε 48 άτομα και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό τον όγκο εργασιών, πώς θα το διαχειριστούν? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Μάλιστα. Πάντως υπό το βάρος των αντιδράσεων πάει το νομοσχέδιο αυτό για την άλλη εβδομάδα. Αντιδράσεις, στάσεις εργασίας από τη δική σας την πλευρά και αν δεν κάνω λάθος σήμερα και συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας σήμερα το πρωί. Ακριβώς, στάση εργασίας σήμερα και συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο Fast Track. Στη συνέχεια να σας ενημερώσω, οι δράσεις μας θα είναι και την Πέμπτη στην πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ και ενδεχομένως, ακόμα δεν γνωρίζω όμως, θα συνεννοηθούμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΔΕΙΑ την Τρίτη, που ακούγεται ότι το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στη Βουλή. Μάλιστα. Αυτό το Κριστούλη θα ήταν να ψηφιστεί σήμερα, θα το πάμε την άλλη εβδομάδα, ενδεχόμενα να το πάμε την Κυριακή και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Με τα γνωστά τα οποία παρακολουθεί ο καθένας από εμάς ή μάλλον βλέπει ο καθένας από εμάς να γίνονται μπροστά του. Εσάς πόσο σας επηρεάζει ως εργαζόμενος αυτή η ιδιωτικοποίηση? Όταν σου αφαιρεί αρμοδιότητες από αυτά που κάνεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ουσιαστικά ναι, όταν σας αφαιρεί αρμοδιότητες μας επηρεάζει άμεσα. Εργασιακά θέλετε να πείτε? Εργασιακά δεν μπορούμε να πούμε τώρα, εντάξει. Ή οικονομικά, πώς σας επηρεάζει? Οικονομικά επηρεάζει. Οικονομικά. Γιατί οικονομικά μας επηρεάζει και εμάς. Δεν ξέρουμε τι. Μα γι' αυτό, σωστά το λέτε κυρία Δουλειά, και συγγνώμη σας διακόψα. Γι' αυτό θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν αφορά μόνο εμάς, κυρίως αφορά τους πολίτες. Που θα κάνουν ένα μπάνιο και θα το πληρώνουν 5 ευρώ. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Άλλωστε το ξέρετε όλοι, από το 2000, 270 περιπτώσεις νερού που ιδιωτικοποιήθηκαν. Παρίσι, Βρυξέλλες, Κοπεχάγη, Βουκουρέστι, Γλασκόβη. Όλες αυτές, λόγω της υπερτιμολόγησης που έγινε με τις ρυθμιστικές αρχές, δεν ξέρω πώς έγινε, να σας πω την αλήθεια, έγινε επαναδημοτικοποίηση. Και ερχόμαστε εμείς να κάνουμε το αντίθετο. Αυτό είναι λίγο παράλογο για μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε την πληροφορία.
ότι στις 11 το πρωί είναι η συγκέντρωσή σας στην πλατεία Ελευθερίας. 11.30, δεν έχει σημασία 11.30. Κρατάμε την πληροφορία ότι επίσης θα πάρετε μέρος στην απεργιακή με κινητοποίηση της 5ης 16 του μήνα. Και βέβαια από εδώ και κάτω θα δείτε και την ημέρα επίσης που θα περάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή τι θα κάνετε, γιατί δεν πιστεύετε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κρέκας, ότι δεν υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να προβεί σε ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό νομίζω ότι είναι το συμπέρασμα της συζήτησης, κύριε Σκεπασιανέ, ναι. Ναι, αυτό που είπατε, κύριε Δουλειάκη, ακριβώς αυτά, ούτε ένα κόμμα δεν αλλάζω. Απλά να μόνο να ενημερώσω ότι δεν είμαστε μόνο το σωματείο ΔΕΙΑ, είναι το σωματείο ΔΕΙΑ του Ηρακλείου, είναι το σωματείο ΔΕΙΑ όλου του νομού. Σωστά. Όλοι θα συμμετέχουμε. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.